Κώστα Δουζίνα, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ από την Αλφα Πειραιά. Κύριε Δουζίνα, καλό μήνα και χρόνια πολλά για τις μέρες. Επίσης, καλό μήνα σε όλους μας, καλή δύναμη. Νομίζω όλοι κάπως ξεκουραστήκαν αυτές τις μέρες και δροσιστήκαμε κιόλας και τώρα μπαίνουμε στο ζεστό Μάιο. Για να δούμε τώρα, θα είναι ζεστός ή θα είναι πολιτικά καυτός ο Μάιος, γιατί περιμένουμε και εξελίξεις στην Βουλή το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ημέρες, αν κρίνουμε από αυτά τουλάχιστον που προτίθεται ή που λέει ότι θέλει να κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε σχέση με τον κύριο Πολάκη. Ναι, ναι, βέβαια. Θα είναι ζεστός καυτός, ας πούμε, εντάξει, να μην χρησιμοποιήσουμε τώρα το θερμόμετρο. Θα είναι μια πολύ, νομίζω, ενδιαφέρουσα περίοδος, στην οποία ελπίζω και είμαι σίγουρος ότι θα φανούν οι βασικές διαφορές ανάμεσα στα δύο σχέδια. Mm-hmm. Και από πλευράς απολογισμού, τι έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση τα τελευταία 4 χρόνια και τι έχει γίνει συνολικά στην Ελλάδα τα τελευταία 8-9 χρόνια, mm-hmm. αλλά και από πλευράς προγραμματισμού. Ποιο είναι το σχέδιο για το μέλλον της Ελλάδας. Νομίζω ήδη οι γραμμές έχουν μπει, είναι ξεκάθαρες και νομίζω ότι αυτό που έχει μεγάλη σημασία στην επόμενη περίοδο και μέσα από τις κοινωνιστικές διαδικασίες να φανεί και στον κόσμο, να καταλάβει ο κόσμος ποια είναι τα μεγάλα διακυβεύματα και στις επερχόμενες εκλογές και τις τοπικές και τις ευρωεκλογές και βέβαια στις εθνικές εκλογές που θα έχουμε αργότερα. Mm-hmm. Κύριε Δουζίνα, λέτε θα είναι ευκαιρία να καταλάβει και ο κόσμος, πολύ σωστά συμφωνώ μαζί σας. Έχετε την αίσθηση ότι ο κόσμος ακόμη τα έχει λίγο θολά τα πράγματα στο μυαλό του, δηλαδή δέχεται κάθε μέρα καταιγισμό πληροφοριών από τα μέσα ενημέρωσης και κυρίως από συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης. Είμαστε και σήμερα η εποχή που τα social media διαμορφώνουν από άποψη, τουλάχιστον έχουν ένα ρόλο και σε αυτό. Μπορεί να επικοινωνήσει η κυβέρνηση καθαρά και ξάστερα το σχέδιό της και ακριβώς δίπλα να μπει και το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας και όλοι να καταλάβουμε τις διαφορές? Υπάρχουν προβλήματα σε αυτό. Πρόσφατα σε μια ανάλυση ποιοτική, ανάλυση μάλλον μιας ποιοτικής δημοσκόπησης που είχε γίνει, μας είπαν οι υπεύθυνοι ότι στην έρευνα που κάνανε βγήκε ότι ένας μεγάλος αριθμός κυρίως των νεωτέρων ανθρώπων περνάει μόνο μισή ώρα την εβδομάδα με απασχόληση για την πολιτική. Ότι δηλαδή η πολιτική, αυτό μπαίνει στη γενικότερη ανάλυση που έχουμε κάνει, ας πούμε, για τον τρόπο με τον οποίο στην εποχή που ζούμε έχει σταματήσει, έχει υπάρξει μια παθητικότητα, μια έλλειψη ενδιαφέροντος από τον κόσμο και κυρίως νεότερους στην πολιτική, μέσα στη λογική ότι όλοι είναι ίδιοι, ότι να ψηφίσεις τουλάχιστον στο παρελθόν πράσινο ή μπλε έβγαινε ένα γκρίζο από τις εκλογές. Οπότε δηλαδή αυτή η συνολική αποστασιοποίηση του κόσμου από την πολιτική προφανώς δημιουργεί ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή για να μπορέσει η κυβέρνηση να επικοινωνήσει mm-hmm. το πρόγραμμά της και αυτά τα οποία έκανε, αυτά τα οποία πέτυχε, τα οποία είναι πάρα πολλά. Mm-hmm. Αν δηλαδή κάτσουμε να το κάνουμε τώρα, γιατί και εσείς τα ξέρετε και νομίζω περισσότεροι ακροατές μας τα ξέρουν, να μετρήσουμε τι έχουν γίνει τα τελευταία 4 χρόνια, θα έλεγε κανείς ότι με όλα τα κριτήρια και τα οικονομικά και τα πολιτικά και τα κοινωνικά, η κυβέρνηση αυτή σε πολύ δύσκολες συνθήκες πέτυχε πάρα πολλά πράγματα. Και τούτοις είναι αλήθεια ότι δεν το ξέρει ο κόσμος. Δηλαδή, αυτό το βλέπω εγώ και στις επικοινωνίες που έχω με τον κόσμο και στον δρόμο, αλλά και σε διάφορες ομιλίες που έχουν γίνει και στις οποίες συμμετέχω, ότι πολλές φορές λένε: τι λες, ρε παιδί μου, δεν το έχω ακούσει αυτό. Επομένως, υπάρχει ένα μεγάλο, νομίζω, χρέος σε όλους μας να μπορέσουμε όσο μπορούμε να το προσπαθήσουμε και όσο μπορούμε. Να πληροφορηθεί ο κόσμος τι έχει γίνει και να πληροφορηθεί επίσης τι θα γίνει εάν ο Μητσοτάκης βέβαια έρθει δεξιά στην εξουσία. Είναι, και να σας πω μόνο ένα πράγμα για το σε σχέση με τη Βενεζουέλα που λέγατε πριν. Mm-hmm. Επειδή νομίζω είναι καλό να το ξέρει ο κόσμος. Αυτός ο κύριος Τζον Μπόλτον, ο οποίος ήταν ο βασικός ηγέτης της λεγόμενης νεο-conservative, νέο-συντηρητικής άποψης στις ΗΠΑ και αυτός ξεκίνησε από τον Σημειακό. Είχε γράψει πολλά άρθρα. Εγώ σε ένα βιβλίο μου έχω δύο κεφάλαια αφιερωμένα στις θεωρίες του. Mm-hmm. Όταν έγινε ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Μπούς, ήταν αυτός που υποστήριξε το regime change, την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράκ. Mm-hmm. Ήταν τα γεράκια. Ο Μπόλτον μάλιστα ήταν και ο εθελοντικός του ηγέτης και μετά πήρε και πολιτικές θέσεις και τώρα πάλι ξαναγύρισε στην κορυφή τέλος πάντων της. Της στρατηγικής του Τραμπ. Mm-hmm. Εδώ δηλαδή νομίζω ότι είναι σημαντικό να το λέμε ότι αυτό το οποίο κάποιοι Έλληνες δεξιοί πολιτικοί υποστηρίζουν σε σχέση με την Βενεζουέλα, σε σχέση με το πραξικόπημα που έχει γίνει, είναι όχι απλώς η ακροδεξιά άποψη, είναι η άποψη αυτή η οποία υποστήριξε θεωρητικά στη δεκαετία των 2000 και αρχές του 2010 την άποψη, αυτή ήταν η νεοκονσέρβατη, η νεοσυντηρητική άποψη
πολλοί μάλιστα από αυτούς τα βασικά στελέχη, ο Σένε και άλλοι, ήταν και παλιά τροτσκιστές. Και ήταν της άποψης ότι εμείς η δουλειά μας είναι να πάμε και να αλλάξουμε τα καθεστώτα και να φέρουμε καθεστώτα τα οποία είναι απόλυτα συντονισμένα δορυφορικά των ΗΠΑ. Αυτή είναι η πολιτική που ασκείται αυτή τη στιγμή γενικότερα στην Λατινική Αμερική, ειδικά στη Βενεζουέλα, και νομίζω ότι πρέπει να το αποκαλύπτουμε συνεχώς. Είναι η πολιτική που έκανε την εισβολή στο Ιράκ και έχει καταλήξει το Ιράκ και όλη η περιοχή στην κατάσταση που ξέρουμε τώρα. Στο Ιράκ τότε, θυμάμαι, είχε βάλει το χέρι της και μια εταιρεία, η Blackwater, του κυρίου Eric Prince, ο οποίος τυχαίνει να είναι και αδελφός της σημερινής Υπουργού Παιδείας στις ΗΠΑ. Αυτό να το σημειώσω επίσης. Και η οποία εταιρεία τώρα, από ό,τι φαίνεται, λέει, έχει αρχίσει να προετοιμάζεται για να κάνει αυτό το οποίο ο κύριος Τραμπ είπε, το ακούσατε και πριν, είπε έχουμε κάνει τα πάντα και θα κάνουμε τα πάντα, δεν έχουμε κάνει ακόμα το ultimate, δηλαδή τη μη ψηφική, που είναι η εισβολή. Θα φτάσουν σε αυτό το σημείο, κύριε Δουζίνα, πιστεύετε? Κοιτάξτε να δείτε, αν θα προσπαθούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή, έχοντας λιγάκι περισσότερα στοιχεία, μια εξιστόρηση του τι συνέβη τις τελευταίες μέρες, εγώ θα έλεγα ότι είχαμε ένα πραξικόπημα το οποίο κατά κάποιο τρόπο οι πραξικοπηματίες και βέβαια οι Αμερικάνοι καθοδηγητές τους πήραν κάποια μαθήματα από την Τουρκία. Αυτό που συνέβη ήταν, από ό,τι φαίνεται, ο Γουαϊδό και οι δικοί του προσπαθήσαν πραγματικά να πάρουν ένα κομμάτι του στρατού μαζί τους. Αυτό απέτυχαν να το κάνουν, παρότι βέβαια προσαρτίστηκαν τον έναν Μανουέλ Φιγουέρα, ο οποίος ήταν ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών. Η πρώτη τους κίνηση ήταν λοιπόν, επειδή δεν μπόρεσαν να πάρουν περισσότερους, να κάνουν αυτή την απεύθυνση που έκανε ο Γουαϊδό με τους ένστολους γύρω του προς το στρατό και να τους πει ελάτε μαζί μας. Ταυτόχρονα έγινε ανάλογη, νομίζω, πρόσκληση από τις ΗΠΑ και τον Πομπέο, ο οποίος επιτέθηκε στον Υπουργό Άμυνας, στον Υπουργό Εξωτερικών, και του είπε πηγαίνετε και εσείς να βοηθήσετε να ρωτήσετε του Μαδούρο, διαφορετικά θα υπάρχουν προσωπικές κυρώσεις εναντίον της. Έγινε λοιπόν αυτή η προσπάθεια. Όταν αυτή η προσπάθεια απέτυχε, νομίζω εκεί πέρα ο Γουαϊδό, από ό,τι φαίνεται αυτό το πρόγραμμά του, προσπαθήσαν να περάσουν στη λογική του τουρκικού πραξικοπήματος, που ήταν να καλέσουν τον κόσμο στους δρόμους. Δηλαδή, το αποτυχημένο Πουτς, το κλασικό λατινοαμερικάνικο πουτς, ας πούμε, το οποίο μία μικρή δράκα στρατιωτικών, αλλά Πινοσέτ, καταλαμβάνει την εξουσία με τα τάγκς, να το γυρίσει σε κάποιες μορφές λαϊκή εξέγερση. Εκεί βρισκόμαστε τώρα, όπου από τη μία πλευρά το πραξικόπημα το στρατιωτικό, που ήταν η καρδιά βέβαια του εγχειρήματος, απέτυχε, αλλά από την άλλη πλευρά προσπαθεί να δοθεί στο διεθνή περίγυρο μία εντύπωση ότι ο λαός είναι εναντίον του Μαδούρο. Εγώ δεν ξέρω αν η πλειοψηφία του λαού είναι εναντίον του Μαδούρο ή είναι υπέρ του Μαδούρο. Αλλά αυτή τη στιγμή θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, εκτός αν ο Μαδούρο έκανε κάποιες δύσκολες και απεγνωσμένες κινήσεις, για ξένες δυνάμεις να εισβάλλουν. Εάν βέβαια κομμάτι του στρατού, που νομίζω αυτή ήταν η λογική, είχε πάει με τον Γουαϊδό και εκεί εμφανιζόταν ότι προχωράμε σε έναν εσωτερικό εμφύλιο πόλεμο, προφανώς το κομμάτι αυτό και ο Γουαϊδό, που έχει αυτή την περίεργη και νομίζω νομικά εξαιρετικά προβληματική αναγνώριση ως μεταβατικός πρόεδρος, θα ζητούσε να γίνει επέμβαση από τις ξένες δυνάμεις και θα λέγανε αυτοί οι οποίοι θα εισέβαλαν ότι εμείς πήραμε πρόσκληση. Και μέσα από το διεθνές δίκαιο αυτό επιτρέπεται να γίνει πρόσκληση από έναν νόμιμο, τέλος πάντων, κυρίαρχο στο κράτος. Απέτυχε αυτό. Και νομίζω ότι τελείωσε αυτό το πραξικόπημα. Ελπίζω λοιπόν ότι αυτό που λέγαμε πάντα και η Ελλάδα και έλεγε η Ευρωπαϊκή Ένωση, να προχωρήσουμε σε μια πολιτική λύση και κάποια στιγμή μέσα από μια διαδικασία εξειδίνευση να προχωρήσουμε τις εκλογές, είναι το μόνο που μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή σε αυτή τη χώρα. Έτσι, καθαρά λόγια, γιατί από την άλλη πλευρά, από τη Νέα Δημοκρατία, βλέπω αρκετούς να χαϊδεύουν τον Γουαϊδό και όλα όσα συμβαίνουν προς αυτήν την κατεύθυνση στην Βενεζουέλα, κύριε Δουζίνα, και νομίζω ότι είναι επικίνδυνη πρακτική αλλά και τακτική σε πολιτικό επίπεδο. Επικίνδυνη για μια περιοχή η οποία έχει υποφέρει τόσο πολύ από τα παρεξικοπήματα και τις ξένες εισβολές, αλλά είναι επικίνδυνη γενικότερα, διότι δεν είμαστε πια στην εποχή των 60 και των 70 που έλεγε ο Κίσιγκερ ότι οι βασανιστές της Χιλής είναι μπάστερδοι, αλλά είναι οι δικοί μας μπάστερδοι. Ελπίζω ότι την είχαμε ξεπεράσει. Επίσης, δεν είμαστε σε μια εποχή στην οποία σε μεγάλα κράτη και με τα social media μπορεί κάποιοι στρατιωτικοί να καταλάβουν, ας πούμε, όπως έγινε στην Τουρκία, τη Βουλή και το κρατικό κανάλι και μέσα από αυτό ξαφνικά να καταρρεύσει το κράτος. Το είδαμε στην Τουρκία. Αυτού του είδους τα πραξικοπήματα έχουν τελειώσει κοντρικά. Δεν είναι δυνατόν να γίνουν όταν υπάρχουν όλα τα social media, όλες οι δυνατότητες που έχει αυτός ο οποίος είναι σε υποχώρηση, του γίνεται επίθεση, να καλέσει τον κόσμο έξω. Και εδώ πέρα νομίζω έχουμε αυτό που θα το έλεγα
μια νέα μορφή πραξικοπήματος, ένα υβριδικό πραξικόπημα, το οποίο προσπαθεί να συνδυάσει από τη μία πλευρά κομμάτια του στρατού, από την άλλη ένα μέρος της λαϊκής εξέγερσης και βέβαια να φέρει και τον ξένο παράγοντα μέσα από μια διαδικασία η οποία όμως δεν είναι δυνατόν το διεθνές δίκαιο και η διεθνής πολιτική να την αναγνωρίσει. Και είναι ενδιαφέρον και ακόμα και αυτοί που κάνανε αναγνωρίσει τον Γουαϊδό, η Ισπανία εν προκειμένου, δεν πήρανε θέση υπέρ, ας πούμε, μιας λύσης με εισβολή ή με πραξικόπημα. Είπανε και αυτοί τώρα, όλοι έχουν πει αυτή τη στιγμή, όλες οι μεγάλες δυνάμεις που έχουν και συμφέροντα στην περιοχή, λένε, μιλάνε για την πολιτική λύση. Κύριε Δουζίνα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.